ήρθες από το αγνώριστο, από πέρα. Από πού δεν το ξέρεις ούτε εσύ. Ήρθες με μια κουρσάρικη γαλέρα. Ταμπούρια έψαχνες να βρεις και χωσιά. Λιμέριασες εδώ να μελετήσεις καινούρια κούρσα κι άλλα φωνικά. Ύστερα, καπετάνιος μιας γολέτας. Άπλωσες τα φτερά του ταξιδιού. Από τις μαύρης θάλασσας τις άκρες, ίσα με τους γυαλούς του μυστηριού. Πραγματευτής και κοσμογυριστής, το μετάξι κουβάλισες στις δύσεις και το χρυσάφι της Ανατολής. Τρόμος του Τούρκου και του Φράγκου, κουρσάρος, και ρωτεύτηκες τη λίμνη την ήμερη και γίνεσαι ψαράς. Έτσι διαμορφώθηκε σιγά σιγά μια παράξενη συνύπαρξη ειρηνικών ψαράδων και πολεμικών κουρσάρων. Και από αυτή τη σπάνια διασταύρωση και σύνθεση αντιθέτων ανθρωπίνων τύπων προήλθε το γένος των μεσολογητών. Αυτό γράφει χαρακτηριστικά ο αείμνηστος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ιστοριοδήφης, ο μεσολογγίτης Σπύρος Κανίνιας, στο σπουδαίο έργο του «Μεσολόγγι, δύο κεφάλαια της ιστορίας του». Στο Μεσολόγγι λοιπόν συγκεντρώθηκαν ανήσυχοι άνθρωποι ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα και ως έμπειροι ναυτικοί κυριάρχησαν τους επόμενους αιώνες στους εμπορικούς δρόμους της Μεσογείου, αναδεικνύοντας την πόλη σε σημαντικό ναυτικό και εμπορικό κέντρο. Η ενετική σημαία δεν δύναται να συναγωνιστεί προς την γιγαντιαίως αναπτυσσόμενη ναυτιλία του Μεσολογγίου, αναφέρουν Γάλλοι και Βενετοί πρόξενοι. Τα μεσολογγίτικα καράβια σαλπάρουν για όλα τα τότε γνωστά εμπορικά λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ευρώπης, μεταφέροντας τα προϊόντα των έφορων πεδιάδων της περιοχής, αλλά και τον πλούτο της πόλης, αλάτι και ψάρια. Η εμπορική αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την εισρωή μεγάλου πλούτου στην πόλη, η οποία ανακαινίζεται, χτίζονται νέα αρχοντικά και λειτουργούν ναυτιλιακά γραφεία. Γλαφυρές είναι οι περιγραφές ξένων περιηγητών για το καλέσθητο της ενδυμασίας των γυναικών του Μεσολογγίου, με αντιπροσωπευτική φορεσιά τον χρυσοκέντητο Σέρσιγκα. Η οικονομική πρόοδος του Μεσολογγίου στα μέσα του 18ου αιώνα είναι φανερή. Συνδυάζεται δε χρονικώς με την ανάδειξη της παιδείας, διότι τότε φέρονται να ιδρύονται στην πόλη δύο μεγάλες σχολές. Η Παλαμαϊκή Σχολή από το Μεσολογγίτη διδάσκαλο του γένους Παναγιώτη Παλαμά το 1760 και η Σχολή Ελληνικών Μαθημάτων από τον επίσης Μεσολογγίτη Αναστάσιο Παλαμάρη με την υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως το 1762. Πριν τη δημιουργία των δύο αυτών φημισμένων σχολών, στο Μεσολόγγι λειτουργούσε μία κοινοσυντήρητη σχολή όπου ο Παναγιώτης Παλαμάς διδάχθηκε τις πρώτες εγκύκλειες γνώσης του. Μετά τις σπουδές του, επέστρεψε στο Μεσολόγγι και διορίστηκε σχολάρχης της. Λόγω του μεγάλου κύρους του, η σχολή απέκτησε μεγάλη φήμη, ονομάστηκε προς τιμήν του Παλαμαϊκή και προσήλκησε πολυάριθμους ακροατές από ολόκληρη την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικός μας πληροφορεί ο Σπυρίδων Τρικούπης στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Οι μαθητές της σχολής του Παλαμά, της Παλαμαίας Ακαδημίας όπως ονομαζόταν, καταρτίζονταν συγχρόνως και στη βυζαντινή μουσική, την εκκλησιαστική μουσική μας. Αυτή απέβαινε και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσης, χρησιμοποιώντας τα γνωστά μαθηματάρια, κόλλες χαρτιού, στις οποίες αναγράφονταν τα εκκλησιαστικά κείμενα. Αυτά ο διδάσκων τα μετέφερε μελωδικά στους μαθητές. Κάτω από τα κείμενα αυτά υπήρχε και η γλώσσα η καθημελωμένη εκείνης της εποχής. Thank you.
Μεσολόγγι κήρυξε την Επανάσταση στις 20 Μαΐου του 1821. Τον Οκτώβριο του 1822 πολιορκείται από δύο πασάδες, τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βριώνη. Η πρώτη πολιορκία της πόλης κρατάει σχεδόν 3 μήνες. Χριστός, η νύχτα των Χριστουγέννων Ρετίνης της Κρολιάς έχει ως πρωταγωνιστή έναν τραγικό Έλληνα πατριώτη, το Γιάννη Γούναρη ή Κώστα Γενιώτη, ακόλουθο του Ομέρ Βριώνη, που προτίμησε να θυσιάσει την οικογένειά του για να μην πέσει το Μεσολόγγι στα χέρια των Τούρκων. Είχε μάθει, βλέπετε, το μυστικό, πως οι Τούρκοι επρόκειτο να επιτεθούν ξημερώνοντας Χριστούγεννα, θεωρώντας ότι η άμυνα θα έχει ασθενήσει και οι αμυνόμενοι θα βρίσκονται στις εκκλησίες. Και έψαχνε τρόπο να ειδοποιήσει τους Μεσολογγίτες. Ο Ομέρ Βριώνης όμως κρατούσε αιχμαλό του τη γυναίκα και τα παιδιά του και του είχε πει πως σε περίπτωση που τον πρόδιδε θα τους έσφαζε. Ο Γούναρης, μετά από τρομερή εσωτερική πάλη, αποφάσισε να ειδοποιήσει τους Μεσολογγίτες. Ο Μέρ Πασάς μαθαίνει του κυνηγού την προδοσιά και στην απελπισιά του, σαν πήρε ο Κώστας στα βουνά, τους φάζει τα παιδιά του. Τόπαν του Κώστας στα βουνά και τάρματα πετάει και στις κλεισούρες το μικρό το ρημοκλήσι πάει και γίνεται καλόγυρος, δίνεται ράσα μαύρα και της καρδιάς του την πολύ θέλει να σβήσει λαύρα. Με δάκρυα νύχτα μέρα, με αναστενάγματα βαριά που καίνε τον αγέρα. Σε γενικές γραμμές, η οχύρωση της πόλης αποτελούνταν από 23 προμαχώνες, τις λεγόμενες ντάπιες, ύψους περίπου 3 μέτρων, όπου τοποθετήθηκαν σιδερένια κανόνια και λομπάρδες. Μπροστά από το φρούριο ανοίχτηκε μια μεγάλη τάφρος, μήκους περίπου 2.000 μέτρων, πλάτους 8 έως 9 και βάθους 3 μέτρων, η οποία κατέληγε και στις δύο άκρες της στη θάλασσα. Εκεί περιπολούσαν μέρα νύχτα δύο αρματωμένες πάσαρες με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Τρικούπη και τον Μήτρο Δενδραμή. Ολόκληρη η τάφρος είχε τροφοδοτηθεί με θαλασσινό νερό και έκλεισε την πόλη σαν νησί. Εκείνη την εποχή, ο επαναστατικός ρομαντισμός σάρωνε την Ευρώπη. Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν μένει ασυγκίνητη από τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους. Πολλοί λογοτέχνες, μουσικοί, ποιητές, ζωγράφοι δημιουργούν φλογερά έργα που εξυμνούν την αποφασιστικότητα των σκλαβωμένων Ελλήνων για ελευθερία. Ξυπνούν την κοιμισμένη Ευρώπη και την πιέζουν να υποστηρίξει εμπράκτος τον αγώνα τους. The sky is bright. Farewell, farewell to
Είναι τιμή για το Μεσολόγγι ξένοι καλλιτέχνες να μεταλαβαίνουν έμπνευση και να δοξάζουν με το χρωστήρα τους την ηρωική έξοδο. Ενδεικτικώς αναφέρω τους κορυφαίους αυτών, όπως το Γάλλο Ευγένιο Ντελακρουά, που θεωρείται ίσως ο κυριότερος καλλιτέχνης του γαλλικού ρομαντισμού. Η πινακοθήκη της πόλης μας φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του, η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου. Πίνακας που συμβολίζει την επερχόμενη Ανάσταση του γένους μας. Εδώ μέσα εκτίθεται ακόμα το πρωτότυπο έργο του επίσης Γάλλου, Εμίλ Ντε Λανσάκ, «Η αυτοθυσία της μάνας», που αποτυπώνει τη στιγμή λίγο πριν το τραγικό τέλος. Στους Ιταλούς ζωγράφους ανήκουν ο Λουντοβίκο Λιπαρίνι, του οποίου το πιο γνωστό έργο είναι «Ο όρκος του Λόρδου Βίρονα στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη» και ο Ζουζέπε Ματσόλα με το έργο του «Η επίθεση του Ιμπραήμ». Ο Θεόδωρος Βριζάκης αποτελεί τον κυριότερο Έλληνα ζωγράφο ιστορικών στιγμών. Ο περίφημος πίνακάς του, η έξοδος του Μεσολογγίου, είναι ο μοναδικός πίνακας παγκοσμίως που για εμάς τους Μεσολογγίτες αποτελεί εικόνα, προς την οποία αποδίδουμε τις πρέπουσες τιμές. Εδώ στο Μεσολόγγι λειτουργήσαν δικαστήρια πρώτου και δευτέρου βαθμού, εκδόθηκαν περίφημες αποφάσεις, συγγράφηκαν πολιτεύματα και παράλληλα διαπρεπείς νομομαθείς κατέγραψαν τις μελέτες τους και εξέδωσαν και εξαιρετικές αποφάσεις. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από τις 4 Νοεμβρίου του 1821 συγκροτήθηκε το πρώτον εδώ στο Μεσολόγγι η συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, η οποία δεν περιορίστηκε απλώς και μόνο στην συγκρότησή τους από επιφανείς και ανθρώπους με χαρακτήρα και ήθος, αλλά εξέδωσε και τον ομώνυμο οργανισμό. Είχαμε όμως και ένα πρωτόγνωρο, πρωτότυπο, πρωτοποριακό σύστημα στο Μεσολόγγι των αιρετοκριτών. Είναι αυτό το 2015 που εφήρμοσε η σημερινή πολιτεία με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, των διαμεσολαβητών. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στο Μεσολόγγι 200 χρόνια πριν ίσχυε ο ίδιος θεσμός. Την πνευματική ατμόσφαιρα της πόλης ενίσχυσαν με την παρουσία τους και αρκετοί φιλέλληνες, με πιο γνωστό στους ευρωπαϊκούς κύκλους το Λόρδο Βίρονα. Ο Άγγλος ποιητής και λαμπρός φιλέλληνας Λόρδος Βίρον υπήρξε μία από τις διασημότερες προσωπικότητες του 19ου αιώνα, το ζωντανό σύμβολο του ρομαντισμού που σάρωσε στο πέρασμά του την εποχή του και που ακόμα και σήμερα η ζωή και το έργο του παραμένει αντικείμενο μελέτης και έρευνας παγκοσμίως. Ο Βίρον έκανε το δεύτερο και τελευταίο ταξίδι του στην ήδη επαναστατημένη Ελλάδα το 1823. Κατέληξε στο Μεσολόγγι τον Ιανουάριο του 1824, όπου έζησε κοντά 4 μήνες γεμάτους σημαντική προσφορά. Επισήμως όμως, από τον Φεβρουάριο του 1823,
δημιουργείται το πρώτο δικαστήριο Ετωλίας, στο οποίο διορίζονται κριτές τρεις μεσολογίτες. Εξακολουθεί να υφίσταται ο θεσμός του Ειρηνοποιού, δηλαδή του σημερινού Ειρηνοδίκη, αλλά παράλληλα και ο θεσμός του δημόσιου νοτάριου, δηλαδή ο συμβολιογράφος. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουμε θεσμούς από τότε άγνωστους στην Ελλάδα και εφαρμόζονται στην πράξη μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου, την επαναστατημένη πόλη του Μεσολογγίου 200 χρόνια πριν. Φτάνουμε όμως μόνο σε αυτά τα δικαστήρια? Λειτουργεί στο Μεσολόγγι θαλάσσιο δικαστήριο, το υπονομαζόμενο Λιοδικείο. Τι είναι αυτό? Το σημερινό ναυτοδικείο, στο οποίο εισήγονται υποθέσεις από το φροντιστήριο της θαλάσσης, όπως λεγόταν η τότε υπηρεσία, του Λιμεναρχείου, και έκρινε υποθέσεις κυρίως από πειρατές που συλλαμβάνονται στα διάφορα θαλάσσια ύδατα. Τις υποθέσεις όλων αυτών των δικαστηρίων τις έκρινε σε δεύτερο βαθμό μία πρωτοποριακή για την εποχή θεσμική μορφή, θεσμικό όργανο της δικαιοσύνης, που ήταν το Δικαστήριο των Εκκλήτων, δηλαδή το σημερινό εφετείο. Το καλοκαίρι του 1821 εκδόθηκε στο Μεσολόγγι η χειρόγραφη εφημερίδα Ετωλική, της οποίας είναι γνωστά μόνον τρία φύλλα. Η κατεξοχήν όμως εφημερίδα του Μεσολογγίου ήταν τα Ελληνικά Χρονικά, που λειτουργήσε από την 1η Ιανουαρίου του 1824 έως τις 20 Φεβρουαρίου του 1826. Ιδρύθηκε με δαπάνες του Αγγλικού Φιλελληνικού Κομιτάτου και διευθύνονταν από τον Ελβετό Φιλέλληνα, το φαρμακοποιό Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ. J'ai découvert Johann Jakob Mayer en arrivant ici en Grèce. Je dois avouer mon ignorance jusqu'à présent de la vie de cette personnalité très intéressante et complexe. Souvent, la Suisse a des héros qu'elle ignore ou qu'elle ne connaît pas. La reconnaissance internationale vient après les faits. Dans le cas présent, ce qui a pu contribuer à sa notoriété, c'est les écrits de Victor Hugo. Peut-être qu'il est aussi moins connu en Suisse parce qu'il n'y a pas laissé une image parfaite. C'était un coureur de jupons, un imposteur peut-être, qui a faim d'être médecin. Mais c'était surtout un enthousiaste et quelqu'un qui croyait dans les valeurs qui forment la Suisse, les valeurs de liberté, de démocratie, et qui a pu les réaliser à l'étranger plutôt que chez lui. Il n'a pas oublié sa patrie puisque peu avant de mourir, le 10 avril 1826, il écrivait encore à un ami ces derniers mots: la pensée que le sang d'un Suisse descendant de Guillaume Tell se mêlera au sang des héros de la Grèce antique me remplit de fierté. Je pense que comme Suisse, on peut ressentir aussi de la fierté pour les actions des Philhellènes. Ils représentent cet esprit romantique en quelque sorte, qui, se fondant dans un passé lointain et des idéaux très élevés, ont décidé à un certain moment d'agir, pas seulement de rester inactifs, de rester chez eux. Il a ainsi pu laisser une trace dans l'histoire qu'il n'aurait pas laissé s'il était resté pharmacien en Suisse. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε δύο φορές την εβδομάδα σε τετρασέλιδο φύλλο. Από το ίδιο κομιτάτο ιδρύθηκε και η ξενόγλωσση εφημερίδα Τελέγγραφο Γκρέκο, που διευθυνόταν από το φύλλο και γραμματέα του Βίρονα Πιέτρο Γκάμπα, με σκοπό την ενημέρωση των Ευρωπαίων γύρω από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Από τη συγκεκριμένη εφημερίδα τυπώθηκαν 30 περίπου φύλλα σε διάστημα 10 μηνών. Το Γενάρη του
του 1824 με την άφιξη του Λόρδου Βίρονα εμφανίζεται στο Μεσολόγγι και ο Θεσσαλονικιός τυπογράφος Δημήτρης Μεσενεύς που έφερε μαζί του το ιδιόκτητο πιεστήριό του και τα τυπογραφικά του στοιχεία. Ο Μεσενεύς δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε τυπογράφος. Ήταν αυτός που τύπωσε για πρώτη φορά τον Θούριο του Ρήγα στη Θεσσαλονίκη. Τον ίδιο μήνα αποβιβάζεται στο Μεσολόγγι και ο Άγγλος συνταγματάρχης Λέστερ Στάνχομπ, φέρνοντας και αυτός μαζί του ένα εγγλέζικο πιεστήριο δώρο, όπως προείπαμε, του Αγγλικού Φιλελληνικού Κομιτάτου. Ως βασικό όργανο παιδείας των μεσολογγητών θα πρέπει να θεωρηθούν τα ελληνικά χρονικά, ένα εκ των πολλών δημοσιεύσεων με περιεχόμενο παιδευτικό υπό την ευρύτερη έννοια. Μάλιστα, υπήρξε φίλος της εφημερίδος όπου ο ανώνυμος συγγραφέας καταθέτει τις σκέψεις του περί σχηματισμού εθνικής ελληνικής βιβλιοθήκης και φιλολογίας και οραματίζεται την παιδεία θεμελιωμένη στο στέρεο έδαφος ελευθερίας. Το Μεσολόγγι δεν ήταν μια τυχαία πόλη. Στην προμετωπίδα των ελληνικών χρονικών αναγράφεται η ρίση του Φραγκλίνου «Τα πλοίο ωφέλη της πλοίωση», που σημαίνει «Τα περισσότερα ωφέλη στους περισσότερους». Ο τύπος στο πολιορκημένο Μεσολόγγι καταγράφει τις ενδοξότερες και λαμπρότερες σελίδες της νεοελληνικής μας ιστορίας. Υπάρχει ένα δημοτικό τραγούδι, το οποίο πρωτοτραγούδησε ο μεγάλος δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, ο Γιώργος ο Καπές, ο αείμνηστος, δάσκαλός μου και το οποίο υπήρξα ο πεφιλημένος μαθητής του. «Να στείλουμε μια πάσαρα». Πρωταγωνιστής ο Κωνσταντίνος Τρικούπης, αδερφός του Σπύρου του Τρικούπη, ο γνωστός με το παρατσούκλι Τούμπας, τον οποίον έστειλαν οι εξαθλιωμένοι μεσολογγίτες τελευταίες στιγμές
στο βασιλάδι, προκειμένου να δει αν έρχεται επιτέλους ο Μιαούλης να φέρει τρόφιμα, νερό, για τους ανθρώπους οι οποίοι έδιναν την τελευταία μάχη για τη ζωή. Ο Κωνστατόντρικου χουπί να πάει να δει παιδιά μου τη γέννη. Ωρε να πάει να ειδεί τη γένετενό οξό στο βασιλά χαδί. Ο Μπάιρον πέθανε στις 19 Απριλίου 1824, ταυτίζοντας το πεπρωμένο του με εκείνο της πολιορκημένης πόλης. Αφήνοντας την τελευταία του πνοή, είπε για την Ελλάδα: «Της έδωσα το χρόνο μου, την περιουσία μου, την υγεία μου και τώρα της δίνω και τη ζωή μου». Ο θάνατός του συγκλώνησε τους μεσολογγίτες. Είχε συγχρόνως όμως και μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη και συνέβαλε στο να ενισχυθεί περισσότερο το κίνημα του φιλελληνισμού. Το μνημειώδη επικίδιο εκφώνησε ο Σπυρίδων Τρικούπης, τον οποίον δημοσίευσαν τα ελληνικά χρονικά. Ένα χρόνο αργότερα, στην ίδια εφημερίδα, ο Τρικούπης δημοσίευσε την πρώτη μετάφραση στα ελληνικά του αριστουργηματικού κύκνιου άσματος του Μπάιρον με τίτλο «Σήμερα κλείνω τα 36 μου χρόνια», που έγραψε στο Μεσολόγγι την ημέρα των γενεθλίων του. Αξιομνημόνευτο ρόλο κατά τις πολιορκίες και την έξοδο έπαιζαν οι γυναίκες. Τη μέρα έβγαζαν από τα ψαράδικα δίχτυα τα μολύβια για να τα λιώνουν και να τα κάνουν βόλια. Και τη νύχτα αγρυπνούσαν στα κανονιοστάσια να μαζεύουν τα εχθρικά βλήματα για τον ίδιο σκοπό. Βοηθούσαν στην περίθαλψη. Παρασκεύαζαν αλυφές με κρασί και ρακί για τους τραυματίες. Και όταν υπήρξε ανάγκη, άνοιξαν τα σεντούκια τους, έβγαλαν τα σεντόνια τους, ακόμα και τα νηφιάτικα, και τα έκαναν επιδέσμους για τους λαβωμένους. Πολλοί θα αναρωτιούνται τι είδους φάρμακα να υπήρχαν εκείνη την εποχή, γιατί είχαν τόσους λαβωμένους να φροντίσουν. Η φύση έδινε τη λύση. Δύο ήταν τα βασικά φυσικά φάρμακα, η μπελαντόνα και το λάβδανο. Η μπελαντόνα ήταν ουσιαστικά η ατροπίνη, ένα πολύ ισχυρό σπασμολυτικό φάρμακο, κυρίως για τις δυσεντερίες, που μάστιζαν το λαό από το κατάλληλο φαγητό. Το λάβδανο ήταν εκχύλισμα οπίου, ναρκωτικό δηλαδή, που ήταν ισχυρό παυσίπονα για τους πληγωμένους και τους βαριά άρρωστους. Κατά το διάστημα των πολιορκιών στο Μεσολόγγι βρέθηκαν αρκετοί γιατροί. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, τον οποίον προσέλαβε ο Λόρδος Βίρον ως γιατρό της Σουλιώτικης Φρουράς του. Ο Μάγερ παράλληλα εργάστηκε ως διευθυντής στο φαρμακείο και το νοσοκομείο της πόλης, που είχε οργανώσει ο Γερμανός αρχίατρος Γιώχαν Έλστερ. Επίσης εδώ ήταν προσωπικοί γιατροί του Βίρονα οι Μίλιγκαν και Μπρούνο. Όπως επίσης ένας γιατρός με μεγάλη προσφορά υπήρξε ο Λευκαδίτης Πέτρος Στεφανίτσης, ο οποίος στο βιβλίο του «Από μνημονεύματα 1821-1839» περιγράφει ως αυτόπτης μάρτης μια συγκλονιστική στιγμή
μετά τη μάχη της Κλίσοβας. Λέει συγκεκριμένα: «Εγώ υπήγον αυτοπροσώπος μετά την μάχη και παρατηρήσα στα πτώματα των εχθρών, επρότεινα εις μερικούς, επειδή είχαμε και έλλειψη την εσχάτην από τροφάς, να αλατίσομεν μερικά εξ αυτών των πτωμάτων νοπά όντα εις έτη διατροφήν, αλλά δεν το εδέχθησαν». Στάσου, γιατί τα Σαββατόβραδα θέλουν Μελίνα Ασλανίδου και Χρήστο Νικολόπουλο. Το πάλκο μας είναι αφιερωμένο στον αλυσμόνητο συνθέτη, στιχουργό και μουσικό Τάκη Μουσαφίρη. Πριν από λίγο χώρισα, τραγουδούν ο Χρήστος Δάντης. Η Μαρία Ιωαννίδου. Και ο Βασίλης Δήμας. Ειδική συμμετοχή η Πίτσα Παπαδοπούλου. Μαζί μας ξεχωριστοί καλεσμένοι που βάζουν τη δική τους νότα στην παρέα. Νύχτα Στάσου με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Νικολόπουλο. Απόψε στις 11 και 10 στην Earth World. Για πρώτη φορά ψηφίζουμε όλοι οι Έλληνες με επιστολική ψήφο, γρήγορα και απλά, από όπου και αν ζούμε. Μπες στο επιστολική.ipes.gov.gr και κάνε την εγγραφή σου έως τις 29 Απριλίου. Παράλαβε το εκλογικό υλικό στη διεύθυνση που δήλωσες και ψήφισε στις ευρωεκλογές χωρίς περιορισμούς. Τώρα έχεις και τη δύναμη και τον τρόπο. Επιστολική ψήφος για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Η δημοκρατία μας δυναμώνει. Υπουργείο Εσωτερικών. Βρες την επόμενη να παραστήσεις τον Ζωάν, τον Ρομπέντο Δασόν ή τον Μεσσία. Εγώ γυρίζω σπίτι μου. Τι ακριβώς έχετε βάλει με το νου σας? Πως πήρα 2 εκατομμύρια, μα σας έδωσα το 1. Μίγκο! Ενημέρωσε τον εισαγγελέα πως θέλω να του μιλήσω. Πέστε ότι σου άνοιξε τα μάτια ο Νικόλας και εσύ το πίστεψες. Ούτε που πήγε το μυαλό σου ότι όλο αυτό μπορεί να το έκανε απλώς για να διαβάλει τον αδερφό του. Ηλέκτρα. Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Στην Earth World. Της μάνας ο λαύρα, τα τέκνα τριγύρου, φθαρμένα και μαύρα, σαν ίσκιους ονείρου. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει, τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Κι όνειρέψου φως.
να περπατάς μέσα στο φως, να περπατάς στον ήλιο. Κοιμήσου μικρό μου, κοιμήσου μωρό μου, τα σκοτάδια φύγανε. Την ώρα του μαρτυρίου στο Μεσολόγγι, η φύση είχε τους δικούς της ρυθμούς. Απρίλης, Άνοιξη, η ωραιότερη των εποχών. Τα παιδιά, ακόμα και μέσα από το χαλασμό, ένιωθαν την ανάγκη να παίξουν, να χαρούν. Δεν τους βάραινε ο πόλεμος, αλλά έγινε πνοή τους. Και εμπόδισμα δεν είναι στις κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν. Ο έρωτας εχόρεψε με τον ξανθόν Απρίλη και η φύση όλη βρίσκεται μες στη γλυκιά της ώρα. Στα 1823, ο Διονύσιος Σολωμός γράφει το αριστούργημά του «Ύμνος εις την ελευθερία», εμπνευσμένο από τον υπερήφανο αγώνα των Μεσολογγητών. Το ποίημα τυπώνεται το 1825 από τα ελληνικά χρονικά με χρήματα του Μεσθενέως. Πρόκειται για ένα μακροσκελέστατο δημιούργημα από 158 στροφές με κεντρικό πρόσωπο την ελευθερία, στην οποία προσωποποιεί τους διαχρονικούς αγώνες του ελληνισμού. Φοβερές οι εικόνες που περιγράφει ο Σολωμός. Άλλοτε δοξαστικές, άλλοτε φρίκης, άλλοτε τρυφερές, άλλοτε ρομαντικές, με πρωταγωνίστρια πάντοτε την ελευθερία που τη θέλει να έχει βγει από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Και στην αυρακή
Άριος Πάγος μπορεί να μην υπήρχε εκείνη την εποχή. Στο Μεσολόγγι όμως και ο Άριος Πάγος είχε την θέση του. Ήτανε οι αποφάσεις τις οποίες έλαβαν οι ταπεινοί μεσολογγίτες, οι ολιγάριθμοι μεσολογγίτες που επισφράγισαν με μια γενναία αποφασή τους την έξοδό τους προς τον θάνατο για να αποδείξουν στις στρατιώσεις των Οθωμανών ότι η ψυχή και το πνεύμα των ολιγάριθμων συμπολιτών τους είναι ικανή να καθυποτάξει τις μεγάλες στρατιές της ύλης των Οθωμανών. Και η νύχτα εκείνη που την τρέμει ο λογισμός έφτασε. Κρίσιμη η απόφαση των καπεταναίων και των προκρήτων. Γράφει ο Νικόλαος Κασομούλης, ο οποίος ευρίσκεται από την αρχή των πολιορκιών μέσα στο Μεσολόγγι και κατέγραφε με την πένα του τα γεγονότα. Γράφει. Αποφάσισαν όλοι να φωνεύσομεν όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως και τα μικρά παιδιά. Επιλόγω να μην προδοθούμεν από τα σκραυγάστων. Δια να αποφύγομεν δε την φιλόστοργων συμπάθειαν των πατέρων και των αδελφών, απεφασίστη να σφάξει ο ένας του αλουνού την οικογένειαν. Όλοι με μίαν φωνήν το αποφάσισαν και ήσαν έτοιμοι να κινηθούν και να ειδοποιήσουν το στράτευμα να αρχίσει. Τότε η συνήθως γαλήνια όψη του επισκόπου Ιωσήφ των Ρωγών σκοτεινιάζει. Σηκώνεται όρθιος και αγέροχος τους κατακεραυνώνει όλους λέγοντας «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος είμαι αρχιερεύς. Αν τολμήσετε να πράξετε τούτο, πρώτον θυσιάσατε εμένα και σας αφήνω την κατάραν του Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων και το αίμα των αθώων να πέσει στα κεφάλια σας». Εκφώνησε τούτο, εκάθισεν και άρχισε να κλαίγει. Εμείναμεν έως μισή ώρα σιωπώντες. Άλλοι άλλα συζητούντες, αποφάσισαν τα μικρά παιδιά να τα ποτίσουν αφιόνι κατά την ώρα της εξόδου, να κοιμηθούν και να μην κλαίγουν. Και όποιος έχει την τύχη να γλιτώσει, καλός. Όποιος πεθάνει, ας πάγει στο καλόν. Κανένα βάρος εις κανέναν δεν μένει. Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, βλέποντες τον εαυτόν μας, το στράτευμα και τους πολίτες εν γέννη μικρούς και μεγάλους, παρελπίδα υστερημένους από όλα τα κατεπήγοντα αναγκαία της ζωής προς 40 ημέρας, και ότι εκπληρώσαμεν τα χρέη μας ως πιστοί στρατιώτη της πατρίδος εις την στενήν πολιορκίαν ταύτην, και ότι εάν μίαν ημέραν υπομείνομεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τους δρόμους όλοι. Θεωρούντες εκ του άλλου ότι μας εξέλιπεν κάθε ελπής βοηθείας και προμηθείας, τόσον από την θάλασσαν καθώς και από την ξηράν, ώστε να δυνηθόμεν να βαστάζομεν, ενώ ευρισκόμεθα νικητέ του εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφόνος. Η έξοδός μας να γίνει βράδυ, εις τας 2 ώρας της νυχτός, της 10ης Απριλίου, ημέρα Σάββατον, και ξημερώνοντας των Βαΐων. Και τα σπαθιά τραβήξανε, πετάνε τα ντουφέκια, σαν τα λιοντάρια ρίχτηκαν, και σαν αητοί περάσαν. Oh.
Τάφο του κλεισμένο το Μεσολόγγι, σκέλεθρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο, δεν παραδίδει τα άρματα, δεν γέρνει το κεφάλι, κρατεί για νεκροθάφτη του το Χρήστο τον καψάλι. Το ράσο του δεσπότη του φορεί για σάβανό του και ως φλογερό μετέωρο πετά στον ουρανό του και θάβεται ολοζώντανο. Ανέ το σπαθί μας, ο Τούρκος μαζί μας εδώ ασκαθεί. Ελευθερία! Η θάνατος έντοσος. Αν χάσω πατρίδα, τι θέλω να ζήσω ως μόνη ελπίδα. Κρατώ τον λαβλό. Από ότου τεμένους το πυρ θα κοντήσω προς δόξαν του γένους θυσίαν τέλος. Κύριε, ένα Σαββάτο διάβαινα από το Μεσολόγγι. Ήταν Σαββάτο από βραδύς, ανήμερα Λαζάρου. Κι έπιασε μια ψηλή βροχή κι ήταν λαμπρό φεγγάρι. Κι άκουσα αντρίκια κλάηματα, γυναίκια μυρολόγια. Κλαίνε μανάδες για παιδιά και τα παιδιά για μάνες. Και οι αδερφές για τις αδερφούς, πάλι αδερφούς δεν κάνουν. Ωραίν ένα Σαββάτο, τα
υπομπραδείς, ώρε να νι μέρα αλλάζα. Πέρασα από παιδιά μ' τα τέλη, οικοχώ. Ωρε πέρασα από τα τελικό, ωρε κι από το μέσολο. Απριλίου 1826. Τέτοια ώρα θέργευε ο πόλεμος στα Λωνάκη. Αγωνιστές, γυναίκες και άνδρες, Έλληνες και φιλέλληνες μαζί, παιδιά και ανήμποροι, υπέγραφαν με τις τελευταίες ρανίδες του αίματός τους το συμβόλαιο ελευθερίας της Ελλάδας. Ετούτα τα αναθήματα δεν είναι μόνο σμιλεμένες πέτρες. Έχουν βαθιά φωνή. Ψιθυρίζουν και φωνάζουν άμα χρειαστεί. Εδώ είμαστε. Κάμαμε το χρέος. Δώσαμε μια πατρίδα σε ένα έθνος ολόκληρο. Κάμετε τώρα κι εσείς το δικό σας. Το Μεσολόγγι. Εδώ δεν είναι απλά ένας τόπος που λίγες μέρες κάθε χρόνο θυμάται τους ήρωές του. Ζει με αυτούς. Κάθε ώρα και στιγμή ανασένει το δικό τους αέρα. Αγγίζει τη γη την ποτισμένη με το αίμα τους. Δεν λησμονεί. Δεν αφήνει το χρόνο να κουμπίσει τα μνήματά της. Το Μεσολόγγι ήταν, είναι και θα παραμείνει η κυβωτός του έθνους μας. Θα είναι το αιώνιο σύμβολο, το λάβαρο μιας θυσίας που μπροστά της λύγησαν ακόμη και οι πιο άκαμπτες συνειδήσεις, και πάντα θα βρίσκεται εδώ να καλεί με τρανή φωνή το λαό μας σε συλλογισμό, εγρήγορση και πνευματική ανάταση που τόσο έχει ανάγκη. Γιατί η Ερυπόλη είναι η ψυχή του γένους των Ελλήνων, και όσο αυτή η πολιτεία θα στέκεται εδώ βαστώντας με τα δυναμωμένα χέρια των παιδιών της τα ιερά κοιμήλια της ιστορίας της, τόσο η ψυχή αυτού του γένους θα είναι πανίσχυρη, γνήσια και αποφασισμένη. Του νέου γένους η κυβωτός, το Μεσολόγγι. Η ιστορία αντάμα με τη θυσία. Η δόξα του τραγουδημένη από τους ποιητές. Δεν είναι ούτε του χτες, ούτε του σήμερα. Είναι εκείνη των αιώνων. Ζει παντοτινά στην ιστορία. Για να τη φωτίζει με τη λάμψη της. Μπράβο, Νεφέλη, μπράβο. Μπράβο, κορίτσι.